Βρισκόμαστε στην οδό Ναυπάκτου, μέσα στο Μεσολόγγι. Μία από τις κάμερες, οι οποίες φέρεται να έχουν καταγράψει κάποια σημεία από τη διαδρομή του 50χρονου με το αυτοκίνητό του, είναι και αυτή που σας δείχνουμε τώρα, ακριβώς έξω από κατάστημα Mini Market. Εκείνο το βράδυ της εξαφάνισης, ο Κρεοπόλης ήρθε εδώ σε εσάς. Ναι, πήρε ένα χαρτί, ρολό κουζίνας και έφυγε. Τι ώρα ήταν? Θα ήταν 10 παρά 9 και μισή έφυγα εγώ από το μαγαζί. Μετά ήρθε αυτός, σταμάτησε το αυτοκίνητο, κατέβηκε γρήγορα, πήρε ό,τι ήθελε και έφυγε. Και οι δύο κάμερες του καταστήματος μέσα και έξω τον κατέγραψαν. Η ασφάλεια ζήτησε αμέσως το υλικό και το δώσαμε. Παρατήρησε ο γιος σας που ήταν στο κατάστημα αν ήταν ήρεμος ή ταραγμένος? Δεν πρόσεξε το παιδί, ζήτησε μόνο το χαρτί, το πήρε και έφυγε. Είπαν ένα αστείο, έτσι σαν χωριανή, ξέρετε. Στο αυτοκίνητο ήταν κάποιος άλλος μαζί του? Δεν το γνωρίζω γιατί δεν ασχολήθηκα να δω το υλικό, αλλά και ο γιος μου δεν παρατήρησε αν υπήρχε άλλο. Εσείς γνωρίζετε τον Κρεοπόλη? Είμαστε από το ίδιο χωριό. Αυτός είχε μείνει στα 15-16 του, ορφανός από μάνα. Τον πήρε ένας ξαδερφός του, τον προστάτεψε εδώ στο Μεσολόγγι, πήγε φαντάρος. Δεν είχαμε επαφή. Τελευταία μόνο ψωνίζαμε από αυτόν. Δεν είχε ποτέ απασχολήσει στο παρελθόν. Τώρα τι παρέες έκανε δεν ξέρουμε. Καλό παιδί ακούγονταν ότι ήταν. Αν έκανε κάτι τέτοιο και τον σκότωσε, όπως λένε, ας πληρώσει με τον χειρότερο τρόπο. Και ο αδελφός μου να ήταν, αυτό θα έλεγα. Να τον πάρουνε μακριά και να μην ξαναδείτε νετολοκαρνανία. Εσείς πότε μάθατε για την εξαφάνιση του Μπάμπη? Ο θείος του μου είπε πρώτος. Ξέρεις, έχασα τον ανιψιό μου. Τι λες, λέω. Στην αρχή νόμιζα ότι έγινε τροχαίο και σκοτώθηκε. Και μετά ακούσαμε όλα αυτά τα φοβερά.